και η μέρα ξεκινάει ευχάριστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μαζί το μεσημέρι και μαζί μας είναι ο κύριος Σπύρος Παντελίος, ο επικεφαλής του ανοιχτού δήμου, ανοιχτός δήμος του συνδυασμού. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρήμα. Για να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις που δεν είναι και ευχάριστες. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό το θέμα που πραγματικά, το οποίο μάλλον μας έχει μπερδέψει όλους και έχει προκαλέσει και σύγχυση. Είναι το θέμα της διάσπασης του ενιαίου καλλικρατικού δήμου. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει κατατεθεί ή μάλλον έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο της τροπολογίας, η οποία τροπολογία θα κατατεθεί την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη για να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι είναι η ημερομηνία που κλείνουν οι εκλογικοί κατάλογοι, αλλά βεβαίως μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις των δήμων που πρόκειται να διασπαστούν να πάρει μια έτσι αναβολή ολιγοήμερη. Και θέλω τη δική σας άποψη, ναι ή όχι στη διάσπαση? Ακούστε, κύριε Ρίγο, το θέμα της διάσπασης του Δήμου αποτελεί ντροπή για την κοινωνία μας. Αποτελεί ντροπή για τους θεσμούς, αποτελεί ντροπή για τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Έχουμε φτάσει 100 μέρες πριν τις εκλογές και ακόμη δεν ξέρουμε αν θα είναι ένας Δήμος ή θα είναι τρεις Δήμοι. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να έχει συζητηθεί, τουλάχιστον να έχει κλείσει τουλάχιστον πριν 6 μήνες. Ναι. Και καλά, επειδή διέρευσε ένα σχέδιο τροπολογίας, κάνει λόγο για τρεις Δήμους. Ναι. Αλλά εδώ μπαίνει το ερώτημα, ήταν τρεις και να αυτό. Μην είναι πέντε ή τέσσερις. Με ποια κριτήρια λοιπόν πάμε σε αυτή τη λογική των τριών Δήμων? Έχει γίνει κάποια μελέτη? Όχι. Από ένα θεσμικό φορέα, από ένα πανεπιστήμιο, από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης? Έχει γίνει μια ανοιχτή διαβούλευση με τον κόσμο και την κοινωνία να το συζητήσουμε, να δούμε ποια είναι τα κριτήρια? Υπάρχει κάποια μελέτη? Δεν υπάρχει μελέτη, προφανώς. Υπήρχε μια παλαιότερη μελέτη, η οποία είχε να κάνει με την συνένωση των Δήμων και όχι τη διάσπαση. Ήταν 13 Δήμοι για να γίνουν ενδεχομένως 3. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει. Ή 3, ή 4, ναι, ή 5. Ναι, ναι, ναι. Ή 3, 4, 5. Τώρα πάμε για 3 Δήμους. Γιατί 3 Δήμοι και όχι 4 Δήμοι? Γιατί τα διαπόντια, ας πούμε, να πάμε για 5 Δήμους, να είναι τα διαπόντια νησιά μόνα τους? Να είναι Βορράς, Δήμος Βορρά, Δήμος Νότου, ο κεντρικός Δήμος και να είναι και ένας περιφερειακός Δήμος. Μητροπολιτικός δηλαδή μόνος του, αστικός Δήμος και να είναι και περιφερειακός Δήμος να αποτελείται από τον Αχιλλείο ενδεχομένως, Παρελίων και Φεάκων. Και Παλοκαστητών. Ναι. Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια τελικά? Έχει γίνει μια ανοιχτή διαβούλευση με τον κόσμο, την κοινωνία? Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Και απ' την άλλη, ποιος επέβαλε να γίνει τώρα αυτή η διάσπαση και γιατί να γίνει τώρα? Λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ποιος το επιβάλλει τελικά? Έχω κάποιες πληροφορίες οι οποίες λένε ότι πιέζει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το κόμμα πιέζει την κυβέρνηση να γίνει διάσπαση επειδή θέλουν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν κάποιες μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Λοιπόν, έρχεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει να γίνει διάσπαση. Δεν ξέρω αν ισχύει και για την κυρία Βάκη. Νομίζω ότι δεν είναι Βάκη και τόσο ένθερμη υποστηριχτής. Όχι. Λοιπόν. Η κυρία Βάκη έχει αντίθετη άποψη. Η κυρία Βάκη, τουλάχιστον χθες που μιλήσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, είπε ότι εκφράζει την επιφύλαξή της όσον αφορά για την τροπολογία, αν όντως είναι αυτή η οποία διέρευσε. Και πολύ περισσότερο λέει ότι δεν θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την φάση αυτό που λέτε και εσείς. Ακριβώς. Αν δεν έχει προηγηθεί 100 μέρες πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα? Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, ειδικά για την τροπολογία τουλάχιστον αυτή που διέρευσε, θα μου πείτε λεπτομέρεια. Ναι, αλλά από τις λεπτομέρειες μπορεί να καταλάβεις πολλά ή αρκετά πράγματα. Είχε ως πρωτεύουσα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω εγώ. Ναι, ως πρωτεύουσα του Δήμου του Βορρά. Ναι. Τώρα, Δήμος του Βορρά. Τέλος πάντων. Δεν είναι όνοματα. Ο Δήμος του Βορρά, ο Δήμος του Νότου και ο Δήμος της Μέσης. Δήμος Κερκυραίων και Διαποντίων Ίσων. Λοιπόν, είχε την Κασιόπη. Δηλαδή, ένας
ο οποίος, ένας κάτοικος, ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί στο Δημαρχείο, θα φεύγει από τον Αρίλα, ένας κάτοικος του Αρίλα, για να πάει στην Κασιόπη, είναι ναι. γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Είναι στην άλλη άκρη. Είναι στην άλλη άκρη. Και με ένα αδικό δίκτυο. Βομβαρδισμένο τοπίο. Βομβαρδισμένο και εντάξει. Πιο εύκολα έρχεται στην πόλη από το ναι, να πάει ναι. στην Κασιόπη. Τελικά αυτό διαψεύστηκε. Από εκεί λοιπόν προκύπτει ότι αυτές οι δουλειές που πάνε να κάνουν είναι δουλειές πρόχειρες, χωρίς ένα σοβαρό σχεδιασμό. Είναι όπως λένε λοιπόν στο γόνα, όπως λένε και στο χωριό μου, στον Μπέλεκα. Είμαι περήφανο για την καταγωγή μου λοιπόν, γι' αυτό και το λέω. Λοιπόν, είναι δουλειές του ποδαριού, πρόχειρες δουλειές, χωρίς μελέτες σωστές και σοβαρές. Και στόχος, ποιος είναι ο στόχος μας τελικά, τι θέλουμε. Ποιος είναι ο στόχος, θέλουμε δήμους ισχυρούς. Ο πολίτης θέλει δήμο ισχυρό, χωρίς βαρύδια, χωρίς προβλήματα, να υπάρχει ένας δήμος να του λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και δεν τον ενδιαφέρει αν είναι ένας, δύο, πέντε ή δεκαπέντε δήμοι. Αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θέλει ένα δήμο ο οποίος θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Mm-hmm. Εξάλλου τα μεγάλα προβλήματα, ούτως ή άλλως, είτε όπως είναι παράδειγμα των σκουπιδιών, τα σκουπίδια, είτε είναι ένας δήμος, είτε είναι 13 δήμοι, το ίδιο πρόβλημα είναι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Σωστό. Τώρα βεβαίως αυτό που λέτε το ισχυρίζεται και ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Χαρίτσης, ναι, ο οποίος ανθίσταται, ναι. αλλά δεν νομίζω ότι εντάξει, θα υποκύψει τελικά. γιατί λέει ότι δεν έχει σημασία το πόσο οργανισμό θα κάνουμε, ακριβώς. αλλά να είναι ναι. λειτουργική. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εδώ είναι ένα σημείο που νομίζω θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Γιατί η κυρία Βάκη χθες είπε ότι η συγκεκριμένη είναι η τροπολογία. Αν ισχύει αυτή η τροπολογία και δεν ναι. έχει αλλάξει. Ναι. Τουλάχιστον αυτή που διέρευσε και διέρευσε, δεν ξέρουμε ναι. γιατί διέρευσε, αναφέρει ότι οι δήμοι, πολύ περισσότερο οι νέοι δήμοι, θα βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2020. Εκεί χάνουν και την κινητικότητα και τις αποφάσεις για τους υπαλλήλους που θα πάνε θα τις παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν έχουν ξαναγίνει. Ναι, δεν φανερώνουν ναι. αυτό που είπατε, ότι είναι δουλειές του ποδαριού. Ναι, είναι πρωτόγνωρα για την περιοχή μας, για τον τόπο μας. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Πρώτα πάμε σε μια διάσπαση του Δήμου, σε τρεις Δήμους. Με τι προσωπικό. Αυτό το προσωπικό είναι περιορισμένο, είναι λίγοι. Πιο πολλοί έχουν συνταξιοδοτηθεί. Το 2010 ήταν το προσωπικό, ήταν 1.000 άτομα εργαζόμενοι στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 500 άτομα. Πώς θα επανδρωθούν αυτοί οι Δήμοι, χρήματα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ούτε χρήματα. Δηλαδή, παλαιότερα υπήρχαν τα προγράμματα, υπήρχε το ΕΠΤΑ, υπήρχε το ΕΣΠΑ, ήταν η κεντρική αυτοτελή σπόρη, η οποία κεντρική αυτοτελή σπόρη έχουν περικοπεί στο 60%. Οδυσσέας. Οδυσσέας. Mm-hmm. Λοιπόν, το υπάρχει τώρα. Ναι. Τώρα τι γίνεται. Τώρα είναι ο Φιλόδημος, ο οποίος δίνει κάτι ψίχουλα στους Δήμους. Στην ουσία δεν είναι χρήματα αυτά, δεν μπορούν mm-hmm. να σταθούν. Τι θέλουμε, Δήμους ισχυρούς. Με πόρους και αρμοδιότητες να μπορούν να σταθούν. Απεγκλωβισμένους από εξαρτήσεις και γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να επιδιώξουν. Και βέβαια να δώσουν και παροχές για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί οι Δήμοι. Αυτοί οι Δήμοι Βορρά, ενδεχομένως και Νότου, που λένε να φτιάξουν. Πώς θα λειτουργήσουν, μα δεν υπάρχουν ούτε κτίρια, ούτε δεν υπάρχει ένα κεραμίδι να καθίσουν από κάτω οι υπάλληλοι και ο Δήμος. Υπάρχουν μηχανήματα, ο Δήμαρχος. Υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχουν. Και στο Δήμο, από ό,τι πληροφορήθηκα την άλλη φορά, άκουσα τον αντιδήμαρχο Καθαριώτης, ο οποίος έλεγε: έχουμε 11 με 12 μηχανήματα. Πριν δύο εβδομάδες τον άκουσα μια εκπομπή δικιά σας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε 11 με 12 μηχανήματα τα οποία. Απορριμματοφόρα. Ναι. Πού μπορεί να πρωτοκαλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, πού να πρωτοπάνε, στο Βορρά, στο Νότο, στη Μέση Κέρδεια, πού να πάνε. Πώς θα γίνει η ημερασία. Πώς θα γίνει. Ναι. Και είναι πάρα πολύ λίγα τα μηχανήματα, δηλαδή είναι και για το τα απορριμματοφόρα. Είναι των χρεών, είναι και το θέμα της ΔΕΙΑΚ. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να αποσαφινιστούν όλα αυτά και να διευθετηθούν ναι. κυρίως όλα αυτά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εσείς είστε αντίθετος όσον αφορά την διάσπαση, δηλαδή θεωρείτε ότι εμείς να λειτουργήσει εμείς το νησί είμαστε, με ένα δήμο. Εμείς είμαστε υπέρ της διάσπασης, αλλά υπό προϋποθέσεις. Mm-hmm. Ναι μεν, αλλά. Αν και εμείς που είμαστε νέοι υποψήφοι, εγώ επικεφαλής του συνδυασμού ανοιχτός δήμος, θα με βόλευε καλύτερα ένας μικρότερος δήμος, όπως είναι αυτός που πάει να γίνει τώρα, έτσι. Mm-hmm.
Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, να στήσουμε συνδυασμό, να βρούμε στελέχη, να ανακαλύψουμε και νέα στελέχη. Είναι πιο εύκολο. Ναι, για τους παλαιότερους που είναι ήδη στημένοι συνδυασμοί ήταν πιο εύκολα. Λειτουργούν με τηλέφωνα. Εμείς πρέπει να πάμε οι ίδιοι έξω, να επικοινωνήσουμε μαζί με τον κόσμο, στα χωριά, να συζητήσουμε τα προβλήματα και να πείσουμε λοιπόν τους πολίτες να μας στηρίξουν για να γίνουμε και γνωστοί παράλληλα. Έτσι, γιατί δεν έχουμε και την αναγνωρισιμότητα που έχουν παλαιότεροι υποψήφοι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε ανθρώποι, αυτό θέλει και η κοινωνία, θέλει ανθρώπους καθαρούς, με καθαρά χέρια. Και ενδεχομένως μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες, πρέπει να πάψουν ορισμένοι να βλέπουν την αυτοδιοίκηση σαν business. Η αυτοδιοίκηση, όποιος ασχολείται με την αυτοδιοίκηση και πρέπει θέλει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξέρει ότι πάει να προσφέρει στην κοινωνία και στον τόπο. Δεν είναι business η αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε αυτό το στόχο. Άρα λέτε ότι θα σας βόλευε η διάσπαση. Ακριβώς. Αλλά ο σκοπός είναι το τόπο. Ακριβώς. Κοιτάμε το συμβαίνον του τόπου. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Ρίκο. Τώρα να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες πότε και αν θα γίνει αυτή η περιβόητη, θα κατατεθεί αυτή η τροπολογία. Υπάρχουν πάντως πάρα πολλές λεπτομέρειες να διευθετηθούν και δεν ξέρω αν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο και από ό,τι γνωρίζουμε είναι και οι πόροι περιορισμένοι. Δεν υπάρχουν και αυτά τα λεφτά, τα χρήματα. Και ούτε οι υποσχέσεις θα μας υποσχεθούν και καλά ότι θα δώσουν χρήματα, θα υποστηρίξουν με προσωπικό, με υπαλλήλους, με μηχανές. Mm-hmm. Από λόγια έχουμε φάει πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε χορτάσει ακριβώς. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πλέον. Μας λένε άσπρο και από πίσω από το μυαλό μας να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως να μην είναι και άσπρο, να είναι αν όχι μαύρο, αν γκρί, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα να φύγουμε από αυτό, να δούμε. Άλλωστε, κοντή γιορτή είναι την. Αν είναι να κατατεθεί, Δευτέρα, Τρίτη, θα ξέρουμε. Εβδομάδα, θα ξέρουμε. Ελπίζουμε να ξέρουμε, γιατί αυτό διονύζεται από το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Έτσι, και εμείς από πριν το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι, αλλά δεν μπορεί να σέρνεται. Και πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, σε δεκαπενθήμερο σε δεκαπενθήμερο. Ναι, αλλά δεν μπορεί πια, γιατί εξαντλούνται και τα περιθώρια. Μήπως κάνω και μια δεύτερη σκέψη. Μήπως τελικά, επειδή δεν έχουν κάποιους υποψήφιους να κατεβάσουν σε διανύλους θολών τα νερά. Δηλαδή, μου περνάνε και αυτές οι σκέψεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Μήπως το λέω τα νερά, επειδή δεν έχουν κάποιο υποψήφιο να καταβάσουν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και μας μπερδεύουν για να μην κάνουμε δουλειά. Θα γίνει, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της διάσπασης, της διαχείρισης των απορριμμάτων, που και εκεί φαίνεται αδιέξοδο. Ναι. Και μετά την καταστροφή από την πυρκαγιά του Χιτή, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι λύση η Λευκύμη, το έχετε πει κι εσείς, φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Δεν ξέρω αν και η μεταφορά μπαίνει κάπου ως θα σας πω. Πρώτα πρέπει να καταγγείλουμε τα επεισόδια. Έτσι, είμαστε εναντίον των επεισοδίων, τα καταγγέλουμε κατηγορηματικά. Δεν θέλουμε επεισόδια, δεν είμαστε υπέρ των επεισοδίων, έτσι. Αυτά που έγιναν και στην Νομαρχία προχτές, ή αντίπροχτες, χτες κάψανε το χιτέα τη Λευκή, μηχάνε δολιοφθορές κλπ. Καταγγέλουμε όλα αυτά, δεν ξέρω ποιος τα έκανε. Ενδεχομένως, ισχυρίζονται ότι είναι δολιοφθορές, τώρα δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Λοιπόν, πέρα από εκεί, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, για να είμαι ακριβής, συναντήθηκα, πήγα απέναντι στα Γιάννα και συναντήθηκα με τον κύριο Σπύρο Κωνσταντόπουλο. Αυτός είναι πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Ηπείρου. Και μιλήσαμε για τα θέματα των απορριμμάτων. Όπως και με ξεναγήσανε και στο εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των Ιωαννίνων. Και πρέπει να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, να πω ότι πραγματικά ήταν όλα πεντακάθαρα και πέρασα και έξω από το ξενοδοχείο, έκανα βόλτες και δεν μύριζε τίποτα. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ σωστά και οργανωμένο σωστά το εργοστάσιο. Λοιπόν, μίλησα με αυτόν, ο οποίος, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδε και πολύ θετικά τη λύση. Με θετικό μάτι τη λύση. Την προοπτική μεταφορά. Ακριβώς. Προοπτική κάποιο μέρος τουλάχιστον των απορριμμάτων. Ναι, ήταν υποσκέψεις, ναι, μεν αλλά. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν ο υπουργός του πει, δώσει εντολή ότι ναι, κάποιο μέρος απορριμμάτων από την Κέρκυρα μπορούν να τα πάρουν στο εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των Ιωαννίνων, μπορεί να το δεχτεί. Θα το δεχτεί, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν,
Αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει και πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Βλέπω ότι δεν γίνονται και κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αλλά πέρα από εκεί, αν γίνουν κάποιες κινήσεις, επειδή το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των Ιωαννίνων ναι. είναι κατασκευασμένο με χωρητικότητα σε 104.000 τόνους το χρόνο. 104.000 mm-hmm. τόνους. Και μου είπε το εξής, μου λέει, τα απορρίμματα της περιφέρειας Ηπείρου είναι 126.000 τόνους. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε περιθώριο να χωρέσουν όλα αυτά τα σκουπίδια. Mm-hmm. Και τα δικά μας δηλαδή, γιατί είναι ήδη γεμάτο. Βέβαια, σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε πιλωτικό στάδιο. Mm-hmm. Αν είναι να γίνει κάτι, θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να πιέσουμε τώρα καταστάσεις, ούτως ώστε να δοθεί λύση. Δηλαδή, τώρα δουλεύει πιλωτικά το εργοστάσιο, δεν είναι γεμάτο, δεν είναι πλήρης. Οπότε ναι. έχει περιθώριο να δεχτεί κάποιους τόνους απορριμμάτων δικά μας. Να μας διευκολύνει να λειτουργεί σαν βαλβίδα απεκτόνωσης ναι. του προβλήματος. Ναι. Λοιπόν. Θα πρέπει να υπερκεράσουμε το πρόβλημα της ναι. Πολιτικής βούλησης. Ακριβώς. Θα πρέπει να πιέσουμε από εδώ. Και βεβαίως όμως θα υπησέρχονται και άλλες παράμετροι, ότι είναι το κόστος. Ναι. Το κόστος. Ο χρόνος. Ναι, αλλά μπροστά στο τεράστιο αυτό το γιγαντιαίο πρόβλημα που αντιμετώπισαν πέρσι το καλοκαίρι στην Κέρκυρα, ήταν τα σκουπίδια απλωμένα σε όλο το δρόμο και οι τουρίστες βγάζανε φωτογραφίες και έχουμε διασυρθεί σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Mm. Έχουμε διασυρθεί σε όλο τον κόσμο. Εγώ βάζω το κόστος στη δεύτερη μοίρα. Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως τώρα στοιχίζουν 25 ευρώ ο τόνος. Τώρα και να πάει 40 όσο πάνε και στα Γιάννενα, 40 ευρώ τόνος, τι να κάνουμε μπροστά στο διασυρμό που μπορούμε να πάθουμε. Κινδυνεύει και η υγεία μας πάνω απ' όλα. Πρωτίστως. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Προχτές, μια και αναφερόμαστε για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, άκουσα μια συνέντευξη ενός συναδέλφου, ενώ συνυποψηφίου για επικεφαλής yeah. για δήμαρχο, ο οποίος έλεγε να σταματήσει η διαδικασία του εργοστασίου και να ανατεθεί σε ιδιώτη. Mm-hmm. Εγώ είμαι εναντίον αυτής της πρότασης, έλεγε ότι θα γίνουν πιο γρήγορα διαδικασίες. Σε αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχει πει και ο κύριος Κρεμλής. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο επιτιμής διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι αυτά τα εργοστάσια δεν τα χρηματοδοτεί πια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι με πόρους ευρωπαϊκούς όμως, κάποιο μέρος. Είναι η τελευταία χρονιά. Ναι. Είναι το τελευταίο μέχρι το 2021. Ναι, αυτό πιστεύω να προλάβουμε εμείς να κάνουμε. Ναι, από 2021, η προγραμματική περίοδος, από 2021-2027 και πέρα, δεν χρηματοδοτούνται. Ναι, εγώ λοιπόν. Ούτε χιτά, ούτε χιτέα, ούτε χιτή. Ναι. Αφού λοιπόν δρομολογείται αυτή η λύση με πόρους από το Υπουργείο. Ναι, χρηματοδοτούμενο. Ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων. Συγχρηματοδοτούμενο. Μας προσφέρει στην ουσία το κράτος, το δημόσιο, 35 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Οπότε γιατί να τα πετάξουμε για να έρθει ο ιδιώτης αυτός, αν έρθει ο ιδιώτης και φτιάξει το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, ενδεχομένως 35 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να κοστίσει, αυτός θέλει να βγάλει 60-70 εκατομμύρια. Έτσι, αυτό είναι και ο στόχος του ιδιώτη. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Ποιος θα το δουλέψει το εργοστάσιο? Θα σας πω αμέσως. Θέλετε να πείτε ο ότι. Ναι, μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να λειτουργήσει το εργοστάσιο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ούτε το εργοστάσιο πόσο καιρό θέλει να κατασκευαστεί? Μα δεν υπάρχουν. Θέλει ένα χρόνο να κατασκευαστεί το εργοστάσιο. Δύο-τρία χρόνια. Τρία χρόνια, αλλά προσλήψεις τελείωσανε. Ναι, τρία κάπα. Ναι, έχουν τελειώσει. Ναι, μισό λεπτό. Αυτά τα τρία χρόνια λοιπόν θα ολοκληρωθεί το εργοστάσιο. Σε αυτό το διάστημα. Δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας απέναντι στα Γιάννενα να εξειδικευτούν, να προσλάβουμε κόσμο. Έχουμε περιθώριο δύο χρόνια. Μα δεν μπορούμε, να προσλάβουμε. Άλλο, όχι. Δεν μπορούμε να στείλουμε απέναντι να εξειδικευτούν. Μα πρέπει να είναι ειδικό ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Να προσλάβουμε προσωπικό ειδικό μηχανολόγο. Μα αφού τις κάναμε τις προσλήψεις στην υπηρεσία. Μα θα κάνουμε και άλλους. Ποιε άλλες προσλήψεις? Όχι. Κλείνει δηλαδή η υπόθεση των απορριμμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια? Έχει κλείσει. Για πόσα χρόνια έχει κλείσει? Τρία κάπα. Δεν μπορεί να τα ανοίξουμε. Την τρία κάπα την περιμένουμε τώρα. Ναι. Και δεν παίρνει άλλους. Και εξελίσσεται. Δεν παίρνει άλλους. Όχι τώρα. Μέχρι να κατασκευαστεί το εργοστάσιο, όπως μπορούμε να στείλουμε. Δεν παίρνει. Να εξειδικευτεί προσωπικό. Αφού τώρα, ξέρετε, είμαστε σε μνημονιακή πολιτική και φάση. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε. Αφού η προσλήψη υπάρχει για αυτή τα η επόμενα όμως χρόνια, 2-3 χρόνια, δεν είναι άμεσες προσλήψεις τώρα, γιατί το εργοστάσιο δεν θα λειτουργήσει αύριο. Ναι, μέχρι αλλά λοιπόν να κατασκευαστεί το εργοστάσιο, πόσους? Εγώ προτείνω, δεν ξέρω, ενδεχομένως 10, 20, 30 άτομα σου χρειάζονται. Μιλάμε για τον Σίδησα. Ο Σίδησα να τα στείλεις, έναν έχει. Να του στείλει λοιπόν. Με τι χρήματα προσλάβει ο Σίδησα? Με τι χρήματα? Να προσλάβει κόσμο προσωπικό, όπως προλαμβάνει τώρα. Πώς είναι 3 κάπα? Όχι, τώρα του προσλαμβάνει ο Δήμος. Ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος. Πάλι θα του προσλάβει ο Δήμος.
Η ΟΣΥΔΙΣΑ. Μα αφού δεν μπορεί να. Ο ΣΥΔΙΣΑ δεν μπορεί να. Το δημόσιο. Πώς γίνονται οι προσλήψεις. Με τον ίδιο τρόπο γίνονται οι προσλήψεις, θα προσλάβει προσωπικό το οποίο θα του στείλουμε να εξειδικευτεί. Δεν ξέρω πόσο, όσο χρειάζεται. 10 άτομα, 20 άτομα, 30 άτομα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το προεξοπλίσω. Να προσλάβει προσωπικό. Για να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Βεβαίως δεν το επιτρέπει. Όχι μόνο το εργοστάσιο. Δεν επιτρέπει να γίνονται προσλήψεις στο Δήμο. Τώρα. Δεν θα γίνουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα γίνουν, αλλά. Μα για το επόμενο διάστημα. Εγώ το ξέρω. Το εργοστάσιο δεν είναι τώρα έτοιμο. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι επειδή αυτά τα πράγματα τα έχει παραδεχθεί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ ότι το εργοστάσιο θα γίνει με δημόσια δαπάνη, αλλά το δουλέψει ο εργολάβος. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αντιπροτείνω αυτό το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο, που θέλουμε τουλάχιστον 3 χρόνια, να στείλουμε, να προσλάβουμε προσωπικό, να το στείλουμε να εξειδικευτεί στη λειτουργία του εργοστασίου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προσπαράμε γιατί δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Ναι, δεν τελειώνει λοιπόν, γιατί. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα λοιπόν από το Δήμο, επειδή έχει μείνει στάσιμη κατάσταση. Ναι. Πρέπει να προχωρήσουμε κάποιες εξελίξεις. Mm-hmm. Όπως είναι να ξεκινήσει η χρηματοδότηση και να αρχίσει η κατασκευή του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Τεμπλόνι. Ναι. Έτσι, αυτό είναι πρώτα απ' όλα. Πρέπει να γίνει η πρώτη κίνηση. Έτσι. Ωραία. Το πρώτο και το βασικό. Λοιπόν, πάμε. Σε δεύτερη φάση, τι πρέπει να γίνει από το Δήμο, ποιες εξελίξεις πρέπει να δρομολογήσει. Mm-hmm. Να προχωρήσει την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση πρέπει να φτάσει σε στάδια 40 με 50% τουλάχιστον. Ναι. Το οποίο όμως δεν θα γίνει. Όχι άμεσα, όχι αύριο. Σταδιακά. Ούτως ή άλλως η ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι στο 14%. Ναι. Και σε κάνα 2 χρόνια προβλέπεται θα έχει κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Γιατί βάζει ένα όριο 40 με 50%. Από το 21. Πρέπει να φτάσουμε ακριβώς. 40 με 50%. Ναι. Οπότε σταδιακά, όχι την επόμενη μέρα, μέσω μακροπρόθεσμα λοιπόν. Mm-hmm. Πάει στόχο, πώς θα ξεκινήσεις. Ενδεχομένως να στείλουμε μέχρι και διάφορους ειδικούς στα σχολεία να κάνουν μαθήματα στα παιδάκια, όταν πάνε τα παιδάκια σπίτι τους, να πάνε στη μαμά τους, να πούνε μαμά, σήμερα κάνουμε αυτό το μάθημα της ανακύκλωσης. Λοιπόν, για να το εφαρμόσουμε και σπίτι μας, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν. Τρίτον, θα πρέπει να γίνει, να προχωρήσει. Αδειοδοτήθηκε το οικόπεδο των αδελφάτων. Ναι. Τώρα πώς θα αδειοδοτήθηκε. Ξέρω εγώ, μέχρι πριν λίγο καιρό η περιφέρεια έλεγε ότι για να αδειοδοτηθούν το οικόπεδο των αδελφάτων και οι Λευκύμοι θα πρέπει να πληρούν 33 προϋποθέσεις. Τη Λευκύμη, ναι. Και να το γίνει οικόπεδο των αδελφάτων ότι πρέπει να αδειοδοτηθεί, πρέπει να το αδειοτήσει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ακριβώς. Και ξαφνικά έρχεται το περιφερειακό, αυτό είναι ερώτημα, έτσι, ρητορικό το ερώτημα. Έρχεται το περιφερειακό και τα αδειοδοτεί. Λοιπόν, προχωράμε. Να γίνει τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, πρέπει να γίνει στεγανοποίηση. Πρέπει να τοποθετηθεί μεμβράνη όσο το δυνατόν συντομότερα. Επειδή είμαστε ένα μήνα ακριβώς πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, γιατί σε ένα μήνα ακριβώς, 24 του μηνός, ξεκινάει το πρώτο στάρτερ, έρχεται το πρώτο αεροπλάνο. Ναι. Και 26-27 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, έρχονται άλλα 14 αεροπλάνα. Οπότε ξεκινάει η τουριστική περίοδο, σε ένα μήνα ακριβώς. Ναι. Και είμαστε σε αδιέξοδο. Τι κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω, αφού λοιπόν αδειοδοτήθηκαν τα αδελφάτα, θα πρέπει να γίνει στεγανοποίηση, να γίνει γρήγορα διαδικασία, να το τρέξουμε, να μπορούν να τοποθετηθεί μεμβράνη. Λοιπόν, στο οικόπεδο των αδελφάτων, γιατί εκεί θα τοποθετηθεί και ένα μέρος από το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα γίνει. Ναι. Ναι. Εκεί θα γίνει και η αναπόθεση των δεμάτων σε αυτό το χτήμα και θα γίνει και η κατασκευή ενός τμήματος του εργοστασίου. Λοιπόν, μετά. Να αγοραστεί το οικόπεδο απέναντι. Αγοράστηκε. Ναι, αγοράστηκε, ναι, συγγνώμη. Ναι, αλλά αγοράστηκε το οικόπεδο απέναντι να τρέξουν διαδικασίες. Με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ακριβώς. Θα πρέπει να τρέξουμε διαδικασίες. Γιατί δεν έχω. Επιμένω ρε σε αυτό, γιατί ο χρόνος περιορισμένος στο ελάχιστο. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Είναι σαν να μην. Και αυτές οι διαδικασίες, όπως ξέρετε, κύριε Ρίκο, για το δημόσιο είναι χρονοβόρες. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Βέβαια. Δεν έχουμε τα χρήματα, αποφασίζουμε, διατάζουμε, τα αγοράζουμε. Είναι δύσκολα. Είναι χρονοβόρες λοιπόν. Μετά. Θα πρέπει να γίνει η πρόσληψη οχταμηνητών. Γιατί η υπηρεσία καθαριότητας είναι αποδεκατισμένη. Δεν έχει ούτε προσωπικό, δεν έχει τίποτα. Ναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τι με την 3K. Η 3K έχει ξεκινήσει να γίνουν προσλήψεις. Ένα χρόνο πριν. Και έχουμε φτάσει τώρα, είπαμε, μέσα Φεβρουαρίου, φτάσαμε τέλος Φεβρουαρίου και ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν προχωράει 3K, δηλαδή πρόσληψη 170 εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας. Λοιπόν, μετά,
θα πρέπει να για την αποστολή στο Αγιάννα το συζητήσαμε, να πιέσουμε, να πιέσουν οι θεσμικοί φορείς, βουλευτές. Άρα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες τώρα για να προλάβουμε την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Εκεί και που έχουμε... αυξάνει ή διπλασιάζεται τώρα, αυτό το διάστημα, ο ημερήσιος όγκος, ο ημερήσιος όγκος των σκουπιδιών τώρα είναι από 96, κυμαίνεται από 96 μέχρι 102-103 κυμαίνεται τόνους ημερησίως. Λοιπόν, το καλοκαίρι αυτό αυξάνεται στις 150-200 έως 400. 300. Φτάνει ακόμη, φτάνει ακόμη και 300-350 τόνους ημερησίως. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τρέξουμε τις διαδικασίες. Μετά... Ναι, θα πρέπει να γίνει, να διοθετηθεί ο ΧΙΤΕ. Ναι, άρα πρέπει, λέτε, αυτές οι διαδικασίες να γίνουν τώρα. Άμεσα, έχουμε αργήσει ήδη. Είμαστε όχι στο και 5, είμαστε στο και 15. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Μετά θα πρέπει να εξευρεθούν ακόμη, για να το κλείσουμε, θα πρέπει να εξευρεθούν πόροι για την ανανέωση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας. Όπως είπα προηγουμένως, είχα ακούσει τον αντιδήμαρχο, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε 11 με 12 μηχανήματα αυτό, τα απορριμματοφόρα για ολόκληρο τον νομό. Θα πρέπει λοιπόν να αγοράσουμε και άλλα, δεν είναι αρκετά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ λίγα, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ουσιαστική συζήτηση και με προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.